Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα date night λοιπόν με μας, καθώς σήμερα είναι η γιορτή του Νίκου, του husband, του σύζυγου, του άλλου μου μισού και θα δοκιμάσουμε πάλι να βγούμε για φαγητό. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ τις τελευταίες ημέρες έχω πάρει αυτήν εδώ την συσκευή για τα μαλλιά. Και είπα σήμερα, που θα είναι έτσι λίγο μία πιο grande περίσταση, να κάνω μπούκλα στα μαλλιά μου, που κατά τα άλλα είμαι υπέρκουλη με τα μαλλιά, όπως τα έχετε καταλάβει. Έρχεται μαζί με αυτό εδώ για να το φέρω, φαντάζομαι, πάνω. Ναι. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό, γιατί δεν έχω και μεγάλη αυτοπεποίθηση με τα μαλλιά μου. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα κάνω έτσι κάποια προσπάθεια βελτίωσης της υγείας τους και νομίζω ότι βαίνει καλώς. Θα σας ανεβάσω βέβαια σχετικό βίντεο όταν αυτά τα προϊόντα που έχω πάρει έχουν αποτέλεσμα και μείνω ευχαριστημένη και θα σας πω αναλυτικά τι χρησιμοποιώ. Τώρα σήμερα δεν θα χρησιμοποιήσω τίποτα, δεν κάνω δηλαδή κάποια προετοιμασία. Ήρθε το άλλο μου μισό, για σένα λέω πάλι. Ναι. Που γιορτάζει σήμερα. Τι έχει σημασία σε μένα. Τίποτα. Τι λες για μένα. Λέω ότι είσαι το άλλο μου μισό που γιορτάζει σήμερα. Και θα κάνουμε πάλι την προσπάθεια να πάμε για φαγητό. Θα πάμε να φάμε λίγο. Και εσύ που θα μείνεις. Θα σε παρατήσουμε. Ωραίος γονιός είσαι, ρε. Μπράβο. Λοιπόν, πίσω σε μένα. Οπότε, επειδή θα φύγουμε έτσι σχετικά νωρίς, θα πρέπει εγώ να ετοιμαστώ, όπως καταλάβατε. Θα σας γυρίσω εδώ στον καθρέφτη. Θα πρέπει εγώ να ετοιμαστώ έτσι λίγο νωρίς. Μπας και πετύχουν και αυτά τα μαλλιά που θέλω να κάνω. Άρα θα ξεκινήσω με μαλλιά, μπούκλες και ό,τι γίνει έγινε. Αν κάποιος που με βλέπει είναι επαγγελματίας στον χώρο της κομμωτικής, παρακαλώ μην με κράξετε ιδιαίτερα από κάτω στα σχόλια για αυτά που κάνω. Δεν είναι. Όταν λέω εγώ ότι είμαι κουλή, κάηκα. Εννοείται και θα καιγόμουν. Δεν το λέω τυχαία, δηλαδή ξέρω τι γίνεται και γιατί δεν φτιάχνω τα μαλλιά μου εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Ενώ ότι μεταξύ τύπου εφηβεία, τύπου πιο παλιά ρε παιδί μου, τα έκανα τα μαλλιά μου ίσια με τα σγουρά, με τα παλίσια, με τα παλισγουρά. Πλεξιδάκια, τέτοια πράγματα, τους έκανα διάφορα, γι' αυτό τα έκοψα σε κάποια φάση τελείως αγορέα και ησύχασα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είμαι εντελώς όμως κουλή. Και τώρα αυτό που κάνω δηλαδή, δεν ξέρω γιατί και πώς, απλά έτσι θυμάμαι ότι έκανα εγώ μπούκλες. Έχουν βγει οι μπούκλες της κουμπάρας εν τέλει. Δεν μας πειράζει όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ήθελα να κάνω κάτι το συγκεκριμένο. Αλλά θέλω να σου πω. Είμαι λίγο του κουλού, του πολύ κουλού με τα μαλλιά μου. Δηλαδή το ίσχυμα ναι, θα το καταφέρω ρε παιδί μου να το κάνω, δεν θέλει και ιδιαίτερο κόπο. Αλλά όχι, την μπούκλα δεν είναι. Εντάξει. Καλό βγήκε νομίζω. Μπορώ να ζήσω με αυτό. Εδώ πέρα να δω τι θα κάνω. Εδώ, που έβαλα σοντοκρίμ εγώ. Για τα πάντα κάνει σοντοκρίμ τελικά. Ό,τι και αν έχεις, εδώ δεν έγινε δουλίτσα. Ό,τι και αν έχεις πάθει, βάζεις λίγη σου το κρίμ και γίνεσαι περδίκη. Βέβαια, βεβαίως. Τώρα σου λέω, αν με βλέπει εμένα κάποια κομμότρια ή κάποιος κομμωτής, νομίζω θα με γράφει στα κατάστοιχα. Ότι δεν κάνεις κορίτσι μου για μαλλί, άστο. Και εντωμεταξύ για το αιώνιο πρόβλημα, κλασικά, δεν ξέρω τι θα φορέσω εγώ σήμερα και κάνει και κρύο έξω. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το μαλλί. Α, αυτό τι είναι εδώ. Καταλαβαίνεις, πάνω που νομίζεις ότι έχεις τελειώσει με τα μαλλιά σου, έρχεται έτσι μία τούφα από το πουθενά, η οποία είναι άφτιαχτη, που παίζει όλο το πίσω μέρος του μαλλιού μου να είναι άφτιαχτο το μεταξύ. Αλλά δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Έχω καταλάβει ότι οι καλύτερες μπούκλες δεν γίνονται με θερμότητα. Το heatless
η χίτλες μπούκλα. Αυτή που κοιμάσαι όλο το βράδυ, ξέρω εγώ, με καλτσόνι, με κολάν. Το έχω δοκιμάσει και όταν το τελειοποιήσω θα σας το δείξω. Γιατί τόσο θερμότητα στα μαλλιά μου, για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Και έχει και πολύ ωραίο αποτέλεσμα, εντάξει. Στο TikTok το είδα εγώ, η Γριέτζο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αν δεν βουτήξουν και στη σουντοκρέμη εδώ πέρα που έχω βάλει, ακόμα καλύτερο θα είναι. Τέλεια. Τώρα νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να βάλω μια ρόμπα ή να μην γίνω ρόμπα με τη σουντοκρέμη και να ξεκινήσω το βάψιμο. Ναι. Είμαι εγώ που με κουλεί με τα μαλλιά. Τώρα έγινε και αυτό και θα είμαι έτσι λίγο την βραδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα για make-up look θα κάνουμε κάτι πολύ γιορτινό. Ιδέα δεν έχω τι θα κάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ μιλάω στον καφέ, θέλω να μιλάω σε εσάς. Παράλληλα, είναι λίγο inception αυτή η φασούλα, με τη ρόμπα μου εδώ, με τα αστέρια. Πιάσω λίγο το μαλλί μου ή να μην με εκνευρίσει ακόμα. Δεν βάζω λάκ και τέτοια πράγματα, γιατί δεν θέλω να κοκαλώσω. Θα βάλουμε τη βάση μας, η οποία βάση είναι ένα κονσίλερ ξεχασμένο από το Θεό. Και είναι από τις τελευταίες φορές που το φοράω. Είναι το Fit Me από Maybelline. Τότε και τα χρόνια. Στην απόχρωση 10. Και τα λέω αυτά, γιατί με ρωτάτε αρκετά στο Instagram να σας κάνω ένα βίντεο με minimal makeup collection και τέτοια φασούλα και γελάει λίγο το εσωτερικό μου είναι. Γιατί δεν έχω ιδιαίτερα προϊόντα, αλλά όσα έχω θα σας τα πω εγώ ευθύς αμέσως για να σας φύγει και η απορία. Έχουμε ξαναπάει σε αυτό το μαγαζί που θα πάμε, ευτυχώς είναι δοκιμασμένο δηλαδή. Έχουμε κάνει κράτηση, σας θυμίζει κάτι. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε μια επεισοδιακή νύχτα. Θα ήταν έτσι ιδανικό να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε μια επεισοδιακή νύχτα. Τέλος πάντων, μπορεί να καταλήξουμε πάλι με σουλάκια, κανείς δεν ξέρει. Παίρνω ένα πινέλο λοιπόν, α τώρα θα τα λέω όπως τα λέγα κάποτε. Παίρνω ένα πινέλο από Ζωήβα, το Petite Stipple 123. Που εμένα πολύ με βολεύει αν με ρωτάς αυτό το πινέλο για το foundation και για τη βάση και για όλα αυτά τα κρεμόδι πράγματα που βάζουμε. Γιατί δεν μου αρέσουν τα σουγκαράκια πλέον, δεν τα θεωρώ ιδιαίτερα βολικά. Αυτό εδώ εμένα πολύ με πονάει. Φανταστείτε, ακούμπησε πάνω το σίδερο, το ψαλίδι για τις μπούκλες και μετά έγινε άσπρο το δέρμα μου. Ωραίο θα είναι αυτό. Ευτυχώς σκέφτηκα τι θα βάλω και θα περιλαμβάνει ένα ζιβάγκο. Οπότε δεν θα φαίνεται, αλλά ίσως με ενοχλήσει στο να κουμπάει εδώ πάνω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μετά για κονσίλερ θα χρησιμοποιήσω από NYX το Bear With Me και είναι στην απόχρωση βανίλια. Ελάχιστο κονσίλερ. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε 30 πρέπει να παστονόμαστε απαραίτητα. Αν δεν μας εκφράζει εννοώ. Εμένα αυτή την περίοδο της ζωής μου δεν με εκφράζει το πάστομα. Επομένως το κρατάω έτσι πιο απλό και λιτό και απέρτο όταν βγαίνω έξω και θέλω να βαφτώ. Άρα ναι. Βάζουμε και λίγο μέσα στο μάτι μας, πάντοτε. Το επόμενο που θα κάνω είναι να πάρω από τη MAC ένα Studio Fix Perfecting Stick NC50 απόχρωση και να κάνω λίγο έτσι εδώ πέρα μια ωραία σκίαση και άλλη μια εδώ, μια εδώ. Προπολεμικό κοντούρ αυτό, να ξέρετε. Και that's all. Και πάλι με το ίδιο πινελάκι που έχει 50 αποχρώσεις μπέζ επάνω του. Σβήνω. Μετά θα κάνω φρύδια με Goof Proof Brow Pencil από Benefit στην απόχρωση 5. Περνάω απλά λίγο σε κάποια κενάκια που έχω εδώ. Ίσα-ίσα. Και με το πινέλο για φρύδια που είναι πάλι από Morphe το E29. Αυτό για τα φρύδια. Μετά έχω μία Setting Powder που είναι από Laura Mercier, κλασική νομίζω setting powder που κάποια στιγμή ήταν πολύ στα πάνω της. Σετάρω απλά λίγο κάτω από τα μάτια και γύρω από τη μύτη που εγώ βγάζω λιπαρότητα γύρω από τη μύτη και κάτω από τα μάτια επειδή σπάει συνήθως το concealer, κάνει κάποιες γραμμούλες που δεν θα ήθελα. Αυτό δηλαδή κάνω εγώ.
παίρνω την παλέτα που έχω φτιάξει από MAC για τα χρόνια που ασχολιόμουν με το μακιγιάζ και θα πάρω δύο αποχρώσεις ρουζ, έτσι random εδώ. Θα βάλω λίγη μάσκαρα εδώ, που είναι πάλι από NYX On The Rise. Εφόσον μπήκε και η μάσκαρα. Μετά, νομίζω τελευταία θα βάλω το... Τελευταίο απ' όλα θα βάλω το προϊόν τελευταίο στα χείλη μου, γιατί με αυτό θέλω να φυλάω το βασίλη. Οπότε νομίζω αυτό θα είναι για απόψε. Βάλω και λίγη σκιά στα μάτια μου, από ρούζ βασικά. Θα βάλω αυτό εδώ το καφεούλε, που δεν το χρησιμοποιώ ποτέ και πουθενά, ή τίποτα άλλο. Πολύ κακή επιλογή να βάλω σκιά μετά τη μάσκαρα βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Θα βάλω και λίγο στο κάτω, βλέπω, έτσι ένα, μια στάλα. Και επίσης έχω μια ξεχασμένη από το Θεό σκιά που μου την έδωσε η μαμά μου, που είναι από Essence Morning Glory, λέγεται, είναι γκλίτερο φάση. Άρα θα βάλω και μια τσαπινιά έτσι εδώ. Πολύ μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα, πάρα πολύ μου αρέσει, ε. Είμαι. Τελείωσε αυτή η φασούλα εδώ και θα σας δώσω λιγάκι που θα βάλω τα υπόλοιπα. Εννοείται και πριν να φύγουμε θα πλύνω πιάτα, σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν εγώ, δεν είμαι για τέτοια. Όταν φεύγω από το σπίτι, θέλω όταν γυρνάω να έχω καθαρό το σπίτι μου. Και ένα πιάτο να έχει μέσα. Καλά, τώρα δεν έχει ένα πιάτο, έφαγε ο Βασίλης το απόγευμα ομελέτα και θα μου μυρίζει απέναν όλο το σπίτι αυγό. Ή πια με περάσατε. Σήμερα λοιπόν θα πάμε στο όβιο που έχουμε ξαναπάει και μας άρεσε πάρα πολύ σαν εστιατόριο και σαν πιάτα και σαν εξυπηρέτηση και γενικά. Ο Βασίλης είναι εδώ στα πόδια μου και θέλει να ανοίξει το σιρτάρι με τα σκουπίδια, το ντουλάπι μάλλον με τα σκουπίδια, δεν θα γίνει αυτό. Άρα υπάρχει γκρίνια. Τι έλεγα για το όβιο. Ναι, έχουμε ξαναπάει και μας άρεσε πάρα πολύ και είπαμε να πάμε σε κάτι το οποίο είναι safe επιλογή. Και έχουμε κάνει την κράτηση και έχουμε πει ότι θέλουμε και για μέσα, για εσωτερικό χώρο δηλαδή, και ελπίζω πως δεν θα συμβεί τίποτα κακό απόψε. Βέβαια, έτσι πιστεύω και την προηγούμενη φορά. Αλλά, ναι, βρήκες κάτι χρήσιμο για τη ζωή σου μέσα στον ντουλάπι αυτό. Την πιπίλα αυτή που βρήκες. Μην βρούμε μια πιπίλα. Μέσα. Τώρα ο λαιμός μου εμένα με πονάει αρκετά και ελπίζω να μην το επιβαρύνω με το ζιβάγκο που θα βάλω. Θα δείξει πώς θα πάει. Πρέπει μάλλον να πάρω κάποια κρεμούλα να βάζω, γιατί τώρα ίσω το κρέμ δεν νομίζω ότι θα κάνει και πολύ δουλίτσα. Βέβαια με έχει καταπραίνει λίγο, αλλά πόσο πια. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Εσείς κάνετε ψυχαναγκασμούς πριν φύγετε από το σπίτι, δηλαδή τέτοιους ψυχαναγκασμούς να καθαρίσω την κουζίνα, να μαζέψω τα ρούχα, να κλειδώσω τρεις φορές π.χ. Τέτοιους ψυχαναγκασμούς κάνετε, ή είμαι μόνο εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγάλω αυτό εδώ. Εντάξει, μια διαφορά λαιμού και προσώπου υπάρχει στο μακιγιάζ. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή πονάω. Και δεν σκέφτομαι ιδιαίτερα αυτή τη διαφορά. Ωραία, μπράβο μου. Καλά πήγε αυτό σήμερα. Λοιπόν, ας ντυθούμε. Ξέρετε πώς νιώθω γι' αυτό εδώ. Πώς ήταν κάτι στους μαθητές μας στο σχολείο που κυκλοφορούσαν με κάτι πιπιλιές, ξέρω εγώ, τέτοιου μεγέθους.
Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς το φοράω ζιβάγκο. Και τώρα, τι θα φορέσω εγώ. Γενικά, είμαι σε μια αναδιοργάνωση της ντουλάπας μου. Τώρα, ιδανικά, θα ήθελα να έχω ένα ωραίο φόρεμα να βάλω. Μαύρο κατά προτίμηση σε αλφα γραμμή. Δεν έχω όμως αυτό το μαύρο φόρεμα κατά προτίμηση σε αλφα γραμμή. Άρα, θα βάλω αυτό το ωραίο μου το ζιβάγκο, το κασμιρένιο, σε μαύρο χρώμα, εννοείται. Και από κάτω θα βάλω ένα μαύρο παντελόνι. Το οποίο είναι σε πιο. Ίσια γραμμή και αυτό είναι το outfit. Περιμένετε κάτι extravagant και super duper? Όχι, όχι, τουλάχιστον όχι ακόμα σε αυτό το κανάλι. Θα έρθουν όμως ανανεωμένα outfits και ανανεωμένη ντουλάπα, ευελπιστώ, γιατί κάνω μια εκ νέου αναδιοργάνωση της ντουλάπας μου. Επομένως, stay with me. Αυτό που σκέφτομαι είναι το κρύο και το γεγονός ότι θα παρκάρουμε κάπου το Max και θα χρειαστεί να περπατήσουμε. Άρα! Σημαίνει ότι θέλω ένα αναπαυτικό τακουνάκι. Μάλλον το μποτάκι μου θα φορέσω. Έτσι είναι. Μάλλον το μποτάκι μου θα φορέσω. Θα σας το δείξω εγώ στη συνέχεια, γιατί εντωμεταξύ πρέπει να αλλάξω και να ντύσω τον Βασίλη, να τον ετοιμάσω, γιατί θα τον πάμε στη γιαγιά και στον παππού να κοιμηθεί εκεί μέχρι να γυρίσουμε. Άρα, τσοπ, να ντυθώ. Αυτό εδώ είναι το final look, χωρίς την παντόφυλλα ιδανικά. Το μακιγιάζ από κοντά είναι αυτό. Τα μαλλιά εννοείται και δεν κράτησαν γιατί δεν έβαλα λακ, αλλά δεν έχω τη διάθεση τώρα να τα ξαναφτιάξω, οπότε τα άφησα έτσι απλά. Μαύρο παλτό, μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, μαύρη νύχτα στα βουνά. Οπότε πρέπει να τρέξω λιγάκι τώρα να πω τα πράγματα του Βασίλη στη γιαγιά του και να φύγουμε. Κάτσε λίγο τώρα. Κάτσε λίγο να σε πάρω εδώ πέρα. Κάτσε λίγο τώρα εδώ πέρα. Μα τι γίνεται, δηλαδή πια. Ποιος είσαι, είσαι το σάκι το ρουβά. Περίμενε να σου κάνω ένα μακρινό. Δηλαδή. Το κόκκινο σου το αυτή με τρελαίνει. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ με τέτοια γυναίκα, τέτοιο μπαρμπρίζ εδώ πέρα, μέσα στην πίχλα του αιώνα. Πώς γίνεται, εξήγησέ μου. Αφού δεν μου το καθαρίζεις, εγώ τι φταίω. Ναι. Εν τω μεταξύ, εμείς σήμερα έχουμε κατεβεί στο κέντρο, όπου σήμερα είναι η επέτειος του Γρηγορόπουλου. Και προφανώς το δεν το είχαμε υπόψη μας, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα από αυτό. Σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα από τη βροχή που λογικά σε λίγο θα ρίξει ο Θεός με το Θεό. Ελπίζω να μην φάμε πολύ βροχή, γιατί βροχή θα φάμε σίγουρα. Γιατί να φάμε βροχή? Γιατί έχει πάρα πολύ συννεφιά. Και κάθε φορά που βλέπουμε συννεφιά, ναι, μ' άρεσε αυτό το ποιητικό σου το κάθε φορά που βλέπουμε έτσι βροχή, λέμε να βάλουμε μια ομπρέλα μες στα μάξι. Ποτέ δεν έχουμε βάλει ομπρέλα μες στα μάξι. Όχι. Και ποτέ. Και ποτέ. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ καλοί, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ καλοί και πολύ εγγλέζοι. Δεν θα το έλεγες. Πολύ ωραίοι. Εκτός από αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά 9 παρατέταρτο. Και λίγο νωρίτερα, έτσι. Και θα φτάσουμε και νωρίτερα και πολύ μπράβο μας. Όχι ότι πεινάμε πολύ και τρέχουμε να φτάσουμε. Όχι ότι φάγαμε σαλάτες το μεσημέρι, γιατί. Πρέπει να κάνουμε χώρο. Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ φοράω κάτι παπούτσια τα οποία ήδη τα έχω χτυπήσει στο τακούνι. Ήδη είναι λάθος το τακούνι. Και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί και να φω τα μούτρα μου σήμερα. Αλλά έχω εδώ το στήριγμα. Κοίτα από πάνω, ωραία. Έχω εγώ το στήριγμα μου. Η Αθήνα είναι πανέμορφη, στολισμένη, να έρθετε αν δεν έχετε έρθει. Εγώ πέρσι τέτοια εποχή είχαμε έρθει με το αυτοκίνητο για να δω την Αθήνα που ήταν στολισμένη, γιατί ήμουν έγκυος. Ήταν στην κοιλιά τουρλά. Ναι. Τι ωραίες εποχές. Και αυτό, εγώ με όλα αυτά που φάγαμε, αύριο νομίζω δεν θα φάω. Φάγαμε εκπληκτικά. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Βασικά ξαναφάγαμε πάρα πολύ ωραία.
Γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαμε φάει το όβιο ήταν εξαιρετικά όλα. Οπότε δεύτερη φορά δεν είναι σύμπτωση. Να πάτε ναι, να φάτε. Να πάτε να φάτε. Και να πάρετε lemon pie στο τέλος. Όπου να πούμε ότι εγώ επέμενα να πάρουμε και γλυκό, παρόλο που καθόμουν στο τραπέζι με ανοιχτό το κουμπί του παντελονιού. να το πω και αυτό, δεν τρέπομαι. Σε γλυκάκι δεν λέμε όχι. Σε γλυκάκι και ειδικά τέτοια γλυκιά, παιδιά, δεν είναι να τα χάνετε. Όχι, όχι. Δηλαδή, ακόμη και να μην χωράτε, να πάρετε ένα γλυκάκι να το φάτε. Και να πούμε και το άλλο, ότι παρόλο που μας δέρνει μια εγκαντεμοσαυρίαση στις εξόδους μας, δεν μας έπιασε βροχή, βρε παιδιά. Ακόμα. Ακόμα. Δηλαδή να είμαστε και λίγο ευγνώμονες για αυτά τα πραγματάκια που συμβαίνουν. Τώρα είμαστε εδώ στην Ερμού και πολύ θέλω να σας τη δείξω, που είναι πολύ όμορφη, γιατί πριν δεν... Και το δέντρο, αχνοφαίνεται. Ρε παιδιά, να σας πω και κάτι πολύ ωραίο που έγινε τώρα. Όταν παρκάραμε για να πάμε στο εστιατόριο, πάρκαρε και μια κοπέλα που μάλλον δυσκολευόταν γενικά και την είδαμε και λέω στον Νίκο να τη βοηθήσουμε λιγάκι να παρκάρει, ας πούμε, με οδηγίες κτλ. Και τώρα που γυρνάγαμε από τα μάξι, λέγαμε φαντάσου να βρούμε καμιά κλίση, ξέρω εγώ, ή το οτιδήποτε, και μας είχε αφήσει χαρτάκι. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια με το παρκάρισμα. Και γλυκιά. Πολλά. Και εκείνη τη στιγμή το μεταξύ δεν μας μίλησε. Ναι, δεν μας μίλησε. Πολύ αγχωμένη προσπαθώντας να παρκάρει και. Εντάξει, την καθοδηγήσαμε λίγο. Ας μην την πιέσουμε, κόφτω αλλιώ, κόφτω αλλιώ, ναι, κτλ. Και μόλις είδαμε ότι τελικά τα καταφέρνει και μπαίνει, φύγαμε. Οπότε μάλλον δεν ένιωσε την ανάγκη να μας πει ευχαριστώ, επειδή δεν μας είπε πριν. Δεν, κάτι τέτοια όμως πράγματα δεν σου φτιάχνουν έτσι λίγο τη διάθεση. Είναι πολύ όμορφα, ναι. Faith in humanity restored. Έχουμε στο παιδάκι μας τώρα. Γυρίσαμε σπίτι, ο Βασίλης κοιμάται στο κρεβάτι του. Και τώρα, ποιος ξεβάφεται, ποιος. Anyway, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like, αλλά και ένα subscribe, γιατί βοηθάει πολύ στο κανάλι μου. Αν δεν με ακολουθείτε, από κάτω στο κουτί της περιγραφής θα σας έχω το προφίλ μου, για να με ακολουθήσετε και να τα πούμε στο επόμενο βίντεο.